Άρχεται η ειδική συνεδρίαση φωτοδοσίας της Δημοτικής Αρχής της 27ης Αυγούστου 2024. Πριν ξεκινήσουμε τα θέματα, θα θέλαμε κάτι να σας... Ναι, μία ουσιαστικά ενημέρωση για να μην αιωρούνται πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία ισχύ. Σήμερα, λοιπόν, διάβαζα σε μία εφημερίδα μία δήλωση του κυρίου Αλατζά ότι δεν έχει ενημερωθεί για την έκπτωσή του. Πράγματι, δεν έχει γίνει αυτό, διότι την απόφαση από την αποκεντρωμένη την πήραμε σήμερα το πρωί, και αμέσως έγινε διαβιβαστικό με πρωτόκολλο δικό μας για να ενημερωθεί. Η απόφαση της αποκεντρωμένης, η διαδικασία της, όταν στέλνει αυτή την απόφαση, κοινοποιείται στο Δήμο Δυτικής Λέσβου και στον ενδιαφερόμενο δια του Δήμου με αποδεικτικό επίδοσης. Γι' αυτό και συμπεριλαμβάνεται σήμερα στην λίστα των Δημοτικών Συμβούλων. Άλλωστε δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά. Αυτά προς αποκατάσταση του οτιδήποτε ορείται. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε με το πρώτο θέμα, το οποίο είναι για την Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΔΑΠΑΛ. Εισηγητής του Δημοτικού Σύμβουλου, κ. Κασιουάκης. Γεια σας. Έχουμε πει πως εδώ και 4 χρόνια ήταν βασικά θέματα που κουβεντιάζαμε και επιμέναμε να μπαίνουν κάποια στιγμή και να υπάρχει πλήρη ενημέρωση και για τη ΔΕΙΑΛ και για τη ΔΕΔΑΠΑΛ και με τα θέματα πυροπροστασίας και με τη βάση την οποία σήμερα τώρα τελευταία έχει παγώσει, δεν ξέρουμε τι γίνεται, θα γίνει στο τέλος, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και γενικά κάποια θέματα τα οποία έπρεπε να είναι βασικά και απασχολούν τον τόπο μας. Δεν είναι δηλαδή θέματα τόσο απλά. Όσον αφορά τώρα την ΔΕΔΑΠΑΛ, εμείς θέλουμε, επειδή όπως είπα πριν, περάσαν 4 χρόνια την προηγούμενη τετραετία και πάμε για το να κλείσουμε 5ο τώρα, δεν έχουμε καμία ενημέρωση για αυτή την επιχείρηση. Τι συμβαίνει, δηλαδή πόσους εργαζόμενους έχει μόνιμους και σε ποιες θέσεις. Ποιοι εργαζόμενοι υπάρχουν με το μπλοκάκι. Πώς προσλαμβάνουμε αυτούς με το μπλοκάκι. Μπορεί να πάει ο καθένας και να ζητήσει να είναι με το μπλοκάκι να πιάσει δουλειά ή υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Πού εργάζονται αυτοί με το μπλοκάκι. Εργάζονται πραγματικά σε θέσεις που απασχολούν την επιχείρηση ή κάπου αλλού. Ποιος είναι ο εξοπλισμός αυτής της επιχείρησης και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Τι προβλέπετε με το κοιτά. Δηλαδή κάποια στιγμή ο χώρος υγειονομικής ταφής θα κορεστεί. Έχουμε προβλέψει κάτι καινούριο. Ήδη προβλέπονται τώρα, ας πούμε, νομοθεσία να υπάρχουν άλλες διαδικασίες όσον αφορά για τα σκουπίδια, τα απορρίμματα. Ποια είναι η οικονομική κατάσταση αυτής της εταιρείας, δηλαδή πού βρίσκεται. Χρωστάμε, δεν χρωστάμε, είμαστε καλά. Τι ποσό δίνει ο δικός μας Δήμος, τι ποσά δίνουν οι άλλοι Δήμοι και πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, αυτά θέλω να ρωτήσουμε και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να γίνει μια κουβέντα για αυτή την επιχείρηση. Κύριε Αποστόλου, σαν αντιπρόεδρος της ΔΕΔΑΠΑΛ. Για να προσαρμοστήσω σε όποιο φτάσει. Το πρώτο ποιο ήταν, γιατί κάτι λίγο συμπεριφέρει μέσα στην Ελλάδα. Πώς είναι μόνιμοι εργαζόμενοι. Πώς είναι με μπλοκάκι, ποιες είναι οι μόνιμες θέσεις και πού εργάζονται, δηλαδή κάτι που θες, πάει και θέσεις δεν θα πάρει. Ναι. Μόνιμος δεν υπάρχει κανένας. Είναι όλοι με μπλοκάκι. Μας έχει έρθει μια έγκριση για 5 άτομα να πάρουν μόνιμο προσωπικό, είναι τώρα 2 χρόνια, αλλά ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί, δεν έχουν. Είναι 2 περιβαλλοντολόγια, ένα συμπληρωτικό, δεν τα φτιάχνει. Τώρα υπάρχει αυτή η έκθεση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά αυτές οι προσλήψεις δεν
δεν έχουν γίνει. Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι είναι με μπλοκάκια. Τώρα, τα μπλοκάκια είναι δύο είδων. Είναι αυτά τα μπλοκάκια στήλευα πάρα πολύ φυσικά. Είναι και τα μπλοκάκια που παίρνουν οι λίγοι. Γίνεται σύμβαση μεταξύ του δύο κάποιου δύο. Από τρεις δεν το κάνει. Μεταξύ δύο και δεν θα πάρει. Και λέει ο Δήμος, θα πάρει, θα κάνει σύμβαση με τα πάρει 200 άτομα, τα οποία απασχολεί ο Δήμος και δεν θα πάρει κόμεις στο τέλος του πινακίνου οπότιου στον Δήμο, τον πληρώνει ο Δήμος και βαθιά τα λεφτά πληρώνει ότι αυτή. Τα πληρώνει, δηλαδή ο Δήμος δεν τα πληρώνει ο Δήμος, δεν είναι πιμαρίνο. Γιατί το πληρώνει. Ναι, λίγο έτσι. Πόσοι εργαζόμενοι. Δεν πρώτα πρώτα εργαζόμενοι δεν είναι κανένας, είναι όλοι εργολάβοι. Είναι όλοι εργολάβοι. Είναι συμβάσεις έργου. Δηλαδή πόσοι είναι αυτοί που εργάζονται εδώ. Δηλαδή έχουν σχέση εργασία. Πόσοι είναι στην Ελλάδα ή στους Δήμους. Για τα δυο, δηλαδή πόσοι είναι οι άνθρωποι που εργάζονται λοιπόν, μέσα στην ΤΑΠΑ για τους Δήμους και τώρα, πόσοι εργάζονται στην ΤΑΠΑ. Τώρα είναι, στην Ελλάδα είναι γύρω στα 80 άτομα, δεν τα θυμάμαι ακριβώς, δεν έχω σκαθεμάτιο κάπου εκεί είναι. Και άλλα τόσα είναι σε κάθε Δήμο. Είναι και μια χρόνια πιο λίγο. Δηλαδή 250, 240, 250, κάπου. Ναι, όχι, είναι γύρω στα πάνω του 200, είναι όχι τόσα 200, είναι πιο κάτω. Η διαδικασία πρόσκλησης αυτών των ατόμων, με ποιο τρόπο είναι. Δηλαδή μπορώ να έρθω εγώ και να πω, θα δουλέψω του ή... Του Δήμου τα παίρνει ο Δήμος, κάθε Δήμος. Δηλαδή είναι ο Δήμος. Μάλιστα. Τις δεδαπάρει τα παίρνει και δεδαπάρει και το συμβούλιο ανάλογα με τις ανάγκες. Ιδίως είτε σε δραπάνη, είτε οδική, μηχανική, είτε στα συνεχεία, είτε στα σμάχου. Πρέπει να ξέρεις ότι ένας μεγάλος αριθμός της δραπάνης και στα σμάχου είναι από την αρχή. Δεν έχουν αυτοί από κάπου που τα παίρνει τα διάφορα. Με μπλοκάρι. Με μπλοκάρι. Στην αρχή, όταν πρώτο έγινε, ήταν κανονικά με συμβάσεις. Αλλά μετά που ήρθε η κρίση, τότε μετά δεν έπαναν συμβάσεις, ήταν πρόεδρος ο Γραμμουδάκης, τότε για να τα στείλαμε, ρωτούσαμε το Υπουργείο που κάναμε τα ρωτήματα, τι θα κάνουμε και δεν είδα να απαντήσει κανένας και πήραμε ακόμα και τότε πήγαμε τα σκουπίδια μας και έτσι τις πήραμε σαν ένα βολά. Και αυτό το καθεστώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αυτό το καθεστώς είναι σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Συγχρονιστέ. Είναι εργολάβοι και δουλεύουν τα μηχανήματα της ΕΔΑΠΑΡ. Ναι. Έχουν πτυχία, δεν θέλω. Όχι, δεν είπαμε ότι δεν έχουν απαραίτητα. Αλλά εντάξει. Ναι, εσύ είπες ότι είναι σαν χειριστής, ας πούμε. Ναι. Σε όλη την Ελλάδα. Πώς. Χρεώνει. Υπάρχουν άλλοι κόσμοι. Στην Ελλάδα είναι η όλα όμορφα και καλά. Άκου. Υπάρχουν πόστα που βάζουν ένα εργολάβο και παίρνει εργολάβο και παίρνει τους άλλους. Εμείς είπαμε που κάνουμε τότε επειδή και πήγαν οι κούφους που αφήσαν τους και μετά εκεί και εκεί και εκεί. Αλλά δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Του φοβόμαστε κιόλας γιατί σαν παρσένα Στο Δήμο τώρα στην Ελλάδα δεν ξέρεις που δουλεύουν αυτοί. Εμείς, αυτοί που παίρνει κάθε Δήμος, δεν ανεκατηγόμαστε και θα κάνουν τους. Είναι υπεύθυνος που δεν είναι κοινές σύμβαση και εμείς τους πληρώνουμε. Από εκεί και πέρα τους παρακολουθεί ο κάθε Δήμος. Ούτε ξέρετε πώς προσλαμβάνει ο Δήμος αυτούς. Δεν είναι καμιά. Ο Δήμος στέλνει τα κατάσταση. Οι ανάγκες δεν είναι μόνο εγώ. Δεν εξετάζουμε. Σπέρνει ο Δήμος, παίρνει απόφαση, περνάει η Οικονομική Επιτροπή, περνάει. Παίρνει έγκριση και πρέπει να πάρει έγκριση για το
το θέμα είναι ότι του φέρνει μπλοκάρι. Ποιε διαδικασίε γίνονται, γιατί εμεί εδώ 4 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν μάθαμε ποτέ μια διαδικασία πώ γίνονται και ποιο μπορεί. Μπορεί να έρθει ο Αλεξανδρή ο Νίκο. Μπορεί να έρθει ο Σικά. Όχι, μπορεί να έρθει. Άκουγα να βρει μπορεί. Ξέρω, μακάρ, Ανδρέα, να ξέρω. Λοιπόν. Ο Δήμος... Και ιδιαίτερα προσόντα. Να μαζεύει τα σκουπίδια, γιατί αυτή η δουλειά δεν είναι. Εντάξει. Δεν είναι ειδικό σα φέρνει για να βάζει τα γραφεία. Αν βάζει τα γραφεία, πείτε, δεν έχουμε καμιά. Δηλαδή, υπάρχει ένα άνθρωπο που εργαζόταν στα γραφεία του Δήμου και είναι μέσα στην Τζαταπάρ, ή μαζεύουν σκουπίδια και καθαρίζουν δρόμους. Υπάρχουν άνθρωποι που βοηθάνε και στα γραφεία και είναι, και πολύ, είναι αρκετοί. Δεν γίνεται διαφορετικά, Γιάννη. Να υπάρχει έλλειψη προσωπικού και ο μόνο τρόπο να βοηθήσουμε το Δήμο είναι αυτό. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Οι συμβάσει είναι για συμβάσει καθαριότητα. Πρώτον. Λοιπόν. Και χειριστέ και ουδήποτε. Επειδή σαν τέχνος προσωπικού, εγώ έχω καταγράψει και έχω ελεγχθεί το που είναι ο καθένας. Και πού δουλεύει ο καθένας όσον αφορά, έχουμε συνοδεί με τον Ανδρέα, ξέρουμε ποιοι είναι στην καθαριότητα και αυτή τη στιγμή είναι καταγεγραμμένοι εδώ και ποιοι είναι στα γραφεία. Όχι, δεν διαφωνώ. Ναι, σου λέω ότι έχει στα γραφεία. Εγώ έχω ένα πρόβλημα άλλο. Ποιοι έρχονται και πώς έρχονται. Δεν είναι δηλαδή ποιοι είναι στα γραφεία. Δεν είναι ποιοι έρχονται. Πώς έρχονται, δηλαδή ξέρω κάποια στιγμή ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να έρθουν και δεν τους πήρατε. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ο κύριος Ζόρκος, ας πούμε, ήρθε, τον πήρα. Και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι ήρθαν. Ποτέ δεν δημιουργήσατε τέτοιο θέμα, ότι δεν σε παίρνουμε για κάποιο λόγο. Λοιπόν, και έχουμε και ανθρώπους που ήταν απέναντί μας στις προηγούμενες εκλογές. Μπορώ να σου πω ονόματα. Εμείς δεν κάνουμε τέτοιες. Εμείς παίρνουμε ανθρώπους, Γιάννη, οι οποίοι δουλεύουν στην καθαριότητα. Και αποδεδειγμένα. Και διαλέγουμε κάθε φορά που γίνονται κάποια πράγματα, διαλέγουμε ανθρώπους που ξέρουμε λοιπόν ότι εργάζονται σωστά. Τουλάχιστον όσο είμαι εγώ υπεύθυνος στα κομμάτια της καθαριότητας. Τώρα εδώ λέχθηκε ότι παίρνονται για καθαριότητα και είναι στα γραφεία. Μήπως κάνω λάθος, δεν άκουσα καλά. Είναι και στα γραφεία. Είναι στα γραφεία. Αυτό το, όμως το προβλέπω νόμος, όταν το προβλέπω νόμος, Γιάννη. Τι? Το προβλέπει ο νόμος. Θα το δούμε. Μετά, θα σου λοιπόν, δώσουμε το ένα. Τι εξοπλισμό έχουμε, αντιπρόεδρε, εκεί πέρα, δηλαδή είναι σε κατάσταση καλή, υπάρχει τα λεφτά, φορτηγά, τι πράγματα έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε δύο κουρτώσεις. Έχουμε δύο τρίσκο κοντέλ. Έχουμε φορτηγά. Έχουμε 7-8 κοντέλερ που δουλεύουν αυτά τα κεντρικά. Έχουμε καμιά δεκαριά μικρά κίνητα που εμφανίζονται με τις υπηρετήτες. Έχει αρκετά μηχανίσματα. Αυτά είναι. Τα οποία άκουσα να εγώ σας μιλάω μέχρι το Μάρτιο που ήμουν προχώραξης του Συμβούλου. Τώρα που έγινε η αλλαγή του Συμβουλίου, εγώ είμαι και τότε αντιπρόεδρος, είμαι και τώρα αντιπρόεδρος. Αλλά το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, εμάς δεν μας ξέρει δεν θα πάρει την πλειοψηφία με το κομμάτι του εκδήμου στην Κύπρος. Η Δεδαπάν είναι 4 δήμοι. Η Κυλίνη, η Ταουνή, η Λίμνος και η Λιστράς. Ο Δήμος με την κίνηση έχει πάνω από 50% στις μετοχές και αποφασίζεις, δηλαδή σαν θέλει με την κίνηση μπορεί να κάνει και ένα δεύτερο σύγμα που να βάλει ένα άλλο τύπο. Όχι, πρέπει ο νόμος λέει να είναι ένας από κάθε τύπο, ένας εκπρόσωπος. Εμείς αυτή τη στιγμή στο δεύτερο σύγμα ο Δήμος της Χαβουλής είναι 11. 11 μελέτες. Είναι 6 από την Κυλή, 3 από την Καλονή, 1 από την Λίμνο και 1 από την Αριστερά. Η Λίμνος και η Αριστερά στα σκουπίδια θα έρθουν εδώ. Όχι. Προβλέπεται. Αν θες να κάνει την επόμενη ερώτηση. Ναι, δηλαδή τα σκουπίδια από το Λίμνο. Όχι. Η Λίμνο
έχει η Λίμνο είχε ξεχωριστεί. Εγώ δεν και αυτή δεν θα πάρει. Σε κοιμάται το πάρει. Λίμνο. Πριν 2-3 χρόνια, με ένα νόμο που έγινε, η Δεδαπάν Λίμνο συγχωνεύτηκε με τη Δεδαπάν Λέσκο. Και είναι τώρα μία. Μία η Δεδαπάν. Λίμνο και Λέσκο. Έχει και τύχη τα, έχει μηχανήματα όπως είχε εδώ, που ήδη είχε και τύχη πάνω, αλλά σε μικρότερη κλίμα. Λοιπόν, όταν πήγαμε εμείς από εκεί επάνω και τα παραλάβαμε μετά τα που γίνανε αποφάσεις, είναι που ρόχτευε με καλύτερα δημοκρατία για να μπορέσουμε. Έλασε σας πω μονάχα για να καταλάβετε τι έγινε, για να μπορέσουμε να πάρουμε τάξη και να γράψουμε περιουσία της Δεδαπάν, που έχει τα τασμά του ένα, του άλλου, τα κουκίνιστα τα τέτοια. Τροποποιήσαμε τον νόμο, αλλάξαμε το ΦΕΚ του 2003, που προέβλεπε την απαλωτρίωση του ΦΙΤΑ και τον ΣΜΑ. Το τροποποιήσαμε το Κουσένι. Για να μπορέσουμε να τα πάρουμε ή να τα βάλουμε τις φόρμες στο δράμα. Εμείς λίγο πουλήσαμε και μην τα είχαμε ρεγουλάρ, ενώ αυτή η Λίμνο πήγαμε εκεί, εκεί ήταν η κατάσταση πολύ χειρότερα. Και σιγά σιγά ξεκινήσαμε να τα πιάσουμε, γιατί εκκρεμούσε και έλεγχος της επιθεώρησης περιβάλλοντος από Θεσσαλονίκη που είπα στην Λίμνο, τους είχε εκεί βρει ένα σωρό. Δεν μας το είπαν όταν παραλάβουν. Δεν μας είπαν ότι έχουν καθέτει ακριβώς. Το μάθαμε από την επιθεώρηση που μας πήραν για να μελετήσουν ευθύνες. Τέλος πάντων, προσπαθήσαμε. Δεν μας βάλα πρόστιμα, λένε απίστευτα, θα σας τα έχουν μέχρι το τέλος του 24 να συμμορφωθούμε και να τα φτιάχνουμε. Και ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και τα φτιάχνουμε. Πάντως όλα εκεί τα μηχανήματα ήταν, αρκεί να πάει ένα εργολάβο, ο οποίος τώρα πώς τα κάνει εκεί, δεν ξέρω, μαζεύαν ο Δήμος, είχε ο εργολάβος του ανθρώπους, ο εργολάβος έπαιρνε και το μπλε του γάμου. Είχε ένα υποτυπώδες σκλάι εκεί πέρα και έπαιρνε τα τέτοια πώς θα πάρουν αυτοί που δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το κλάι συνεχίζει να το έχει ο εργολάβος. Ο σιγός. Πώς είναι εδώ στην κυρία. Αυτός θέλει. Εμείς ζητήσαμε για να παραλάβουμε το κοιτάξι σήμερα να γίνουν οι διαδικασίες οι σωστές και η Λίμνο μέχρι στιγμής είναι τώρα πώς μήνες από το προσωπικό αλλάξει οι φροντικές αρχές. Σύμφωνα με τον νόμο και με τη σύμβαση που τη συμβάση που πήρχαν έπρεπε η Λίμνο να βάλει πιο υπαλλήλους τα πιο υπάλληλα πτυγήμα και ο πρόεδρος της δεν απαραίτητο για να παραλάβουν τη δικά. Μέχρι στιγμής, παρόλο εγώ και μάλιστα πρέπει να τους είχα στην δυο χαρτιά, χώρα της χώρα για τα προβλήματα και στο προεδρήμα του και στην γίνημα. Μέχρι στιγμής δεν έχω γνωρίσει ένα πρόβλημα για να το παραλάβω. Ο σινιόρος Καϊναπέλη λεπτά είχε όμως υποχρεώσεις να φτιάξει γιατί αλλιώς θα παίρνει το πρόστιμο. Εμείς θα του πληρώνουμε τον συνόλο. Μας έχει κάνει αγωγή, όλοι δεν ξέρω τι θα γίνει. Τώρα θα έχει αναλάβει. Εγώ την πρόεδρος είμαι, θα γυρίζεται πάση περιπτώσει του κύριου Σαλεξίου και του κύριου Βαγγέλη που είναι εκεί το ψήφο. Ποιος είναι ο Χρήστος? Ο Χρήστος, ο Βαγγέλη. Αγιά σου. Λοιπόν, όσον αφορά τα σκουπίδια και τα γύρω. Όχι, συγγνώμη, πώς με πιστεύω. Ο κ.
Γενικά δηλαδή η Σελήνου λειτουργεί έστω τα προβλήματα που έχει και μαζί τα σπίτια στη Σελήνου. Ναι, βεβαίως. Και έρχονται και τα σπίτια το ίδιο στρατιού εκεί. Ναι, είναι λίγα. Λίγα, πολύ μόνο. Στον Άγιο Στράτη υπάρχει ένα σμάκ που κάθε τόσο καλό. Έχει σχεδόν φτιαχτεί ο φυτάτης. Φτιάξε τη Σαταρίζα, τον Ρεπινίκα. Τώρα λέει να αρχίσει η κοινωνία ο βιολογικός. Γιατί δεν δούμε. Ο βιολογικός που φάγε το σφυτάει ή γενικά ο βιολογικός όγκλιο. Κάθε φυτάει βιολογικό, ε. Τα υγρά κόμπλητα όλα μαζεύουν και πάνε εκεί και τέτοιο. Σε βάση του λέει, έχει πετύχει όσο μπορεί να πετύχει. Δεν μπορεί να πάει καλύτερα. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην κείμενη νομοθεσία. Η νομοθεσία δεν είναι περαιτέρω της εργασία. Γι' αυτό και τις μελέτες που έχουν κάνει, θα σας πω και γι' αυτό, προβλέπεται εκεί να γίνει και αν μια καθημερινά εγκατάσταση αντίστροφη όλη του συνολική, με αυτή θα πηγαίνουν τα πια από αυτή τη νομοθεσία. Βέβαια, ο κοιτά σημαντικό. Η Λίπνο δεν λειτουργεί τίποτα. Μέσα στι ξαφνικέ όταν πήγα εγώ είχε κουβάλει για περιστέρια τα που λέγανε. Ο κοιτά έχει, α πούμε, κάποιο χρόνο, δηλαδή κάποια. Ο κοιτά τη Λέσπου. Η ημερομηνία λήξη, το πούμε έτσι. Έχει σχεδόν γεμίσει. Μπράβο. Γι' αυτό. Θα σου πω για παραπέρα. Τι σχεδόν, τι σχεδιάζω. Θα γεμίσει. Λοιπόν, δεν θα μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο. Θα σου πει τριμμένα. Και τριμμένο. Λοιπόν, η μελέτη που προβλέπει και μάλλον ο νόμος που ένωσε τους δύο καταπάνους προβλέπει ότι ο πράσινος κάμπος της Λίμνου θα έρχεται στη Λέσβο. Όταν θα γίνει εδώ στη Λέσβο το εργοστάσιο ανακύκλωσης που είναι να γίνει επάνω στο Βιτά. Η μελέτη για αυτές τις εγκαταστάσεις που να γίνουν στη Λέσβο έχουν ξεκινήσει σε πηγαίνει. Τις είχαμε να λάβουν οι Σάντε Λαπάλου. Προχωρήσαν, τελειώσαν, μάλιστα λέγανε ότι θα γίνουν δημόσιο έργο, που δεν θα μην γίνει και έπρεπε μέχρι το 23 να έχει την σύμβαση που να προχωρήσουν. Υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις, κυρίως εξαιτίας του Υπουργού. Τελικά, το Υπουργείο προγραμματίζει τώρα εδώ το εργοστάσιο που είναι για να γίνει προγράφει είναι ένας προπολογισμός γύρω στα 40 εκατομμύρια. Προβλέπουμε λέει ότι πρέπει να γίνει τα προπολογικά ξέρω τώρα αν ήταν. Λοιπόν, το Υπουργείο τώρα, αφού δεν μπορέσαμε να το βάλουμε να γίνει δημόσιο έργο, θα το έπαιρνε κάποιος, θα το έφτιαχνε, θα του δούλει με ένα-δυο χρόνια και μετά θα το έπαιρνε να βάλω το δουλεύω σαν. Συγγνώμη, σε μια παρέμβαση. Δηλαδή, σε αυτό το πατή προβλεπόταν, να γίνει διαχωρισμός, δηλαδή διαχωρισμός από τα σκουπίδια, άλλο αλλού το πατή, αλλού τα. Επάνω προβλέπεται το εξής. Γι' αυτό είναι λίγος. Λοιπόν, πάνε τα σκουπίδια από τις σκουπίδια τους. Πάνε στα σμάκ. Έχουμε πέντε σμάκ. Σμάκ στα σμάκ σου μεταφόν. Έχει το πολύ κοινό. Είμαστε από... Αυτά γίνανε από το μας εμπέρα. Για προγραμματίσεις εκεί. Τότε. Ναι, τότε. Όχι, τις αυτράξεις. Τις αυτράξεις ήταν αυτό. Τις αυτράξεις. Το τελευταίο σμάκ ήταν της πέτρας που έγινε το καθέρον. Και θα γινούν. Α, Αλλά θυμάμαι, τότε ήταν ασφάλεια, όταν είμαστε εκεί, στην καθοδησία εκεί. Επάνω του εργοστάσιο εκεί, θα γίνει προβλέπει να γίνεται ο διαχωρισμός πράσινο κάλυνα, ό,τι είναι ανακυκλώσιμο,
προβλέπετε αν να γίνει μονάδα κομποστοποίησης, να κάνει λίπασμα τα οργανικά απόβλητα. Προβλέπετε επίσης να γίνει κλάι, ούτως ώστε ο πλέον κάποιος που μαζεύουν τα αυτοκίνητα του Δήμου να μην πηγαίνει. Να πηγαίνει πάνω στο εργοστάσιο και να γίνεται εκεί ανακοινωθεί. Συγγνώμη, τώρα τους κάδους τους βλέπει, τους μαζεύει ο Σινιώρος. Ο Δήμος τους μαζεύει. Ο Δήμος τους μαζεύει και τους πάει και δεν υπάρχει άλλος. Εκεί πάνω. Ο Δήμος τους μαζεύει, πληρώνει τα κάψιμα. Όλα. Πληρώνει συντήρηση, τα πληρώνει όλα. Προσωπικό, τα πάνω. Και τα παίρνει ο Σινιώρος. Δηλαδή πάνω, πάνω στο βόλιο εκεί, όλα αυτά. Όλα. Όλοι. Όλη η ανακύκλωση πάει στην κόρη. Ναι. Από εκεί και πέρα τα έχει αυτός. Αυτός θέλει διαχωρισμό. Αυτά τα προβλέπει. Όχι, αυτός θέλει το διαχωρισμό, δηλαδή. Αυτά είναι ανακυκλώσιμα γενικά όλα. Και κάποια από αυτά βγαίνουν και σκουπίδια τα οποία τα παίρνουν τα αυτά και τα πάνε στους μάνα. Δηλαδή μέσα στην ανακύκλωση έχει κάποια τα οποία δεν ανακυκλώνονται, τα γνωρίζεις. Και πάνε και αυτά υπάρχουν. Γι' αυτό που ρώτησε. Λοιπόν, εκεί στο σύνορο έχουμε εμείς δύο κοντέινερ, ένα για κάθε μήνα. Και όσους δεν φτάνουν να πούμε, θα ρίχνει μέσα και θα παίρνει πάνω το σκάκι του πάνω. Δηλαδή δεν πάει να πει ότι όλους... Όχι, ξέρω γιατί ο Σεφάλι, διότι είχαμε κάνει για εκδρομή στα Χανιά, πρέπει να είμαστε, πρέπει να είμαστε. Α, δεν είναι. Δεν θυμάμαι εκεί είμαστε και εκεί γινόταν από τότε ο διαχωρισμό του Δήμου. Και ακόμα που πλησιάζουμε να κάνουμε διαχωρισμό εκεί, ενώ έπρεπε ο διαχωρισμό να γίνεται στη βάση από τον καθένα μα. Και από τα σχολιά από τα στιγμή. Αυτό είναι άλλο πρόγραμμα που πρέπει να θεμελιώσουν οι Δήμοι. Να πάρουν κάτω, να πάρουν μπλε κάτω, τέτοιου που θα είναι για τα οργανικά, να έχουν για τα οργανικά. Η οικονομική κατάσταση των εδαφών τι είναι τώρα. Εγώ 31 του Δεκάτου του 23 η εδαφάν ήταν εντάξει, είχε ένα λίγο κάτι, δεν θυμάμαι τώρα πόσα, δεν υπάρχει μισογενικό σύγκριτο σε αυτή. Ήταν ίσα ίσα λίγο, είχα βγει λίγο μέσα σαν για παλιά. Ο κεντρικός μας ο Δήμος δεν ξέρω πώς ξέρει. Τι πράγμα. Τι πληρώνουμε, ας πούμε, πώς... Υπάρχουν όλα, τώρα δεν θα πάμε. Πρέπει να έχω στα δώσω. Είναι γραμμένο. Και πληρώνει κάθε δήμος, κάθε τρίμηνο, κόβεται τιμολόγιο από τις ελαφάν για τα σκουπίδια. Αυτά γίναν τώρα, τα τελευταία χρόνια, γιατί στην αρχή γινόταν τα δώσω. Λοιπόν, κάθε δήμος κόβει για κάθε δήμο, κόβει ελαφάν, κάθε τρίμηνο, τα σκουπίδια που πάνε πάνω. Υπάρχει μελέτη κοστολόγησης και ανάλογα με το σμά είναι το κοστολόγιο. Το πιο ακριβό είναι από το σμά της. Γιατί είναι το βαπόστος. Με τον όγκο, με τον βάζος. Με τον τόνο, με τον βάζος. Άρα δηλαδή ο Δήμος μας πληρώνει δεδαπά σύμφωνα με τον βάζος του σκουπιδιού που καταφέρουν. Απλά μας κοστίζει περισσότερο γιατί έχουμε μεγαλύτερες αποστάσεις από ό,τι έχει ο Δήμος Μυτιλίνης για να πάει στο σμά. Ανάλογα, αυτό είναι βάση της μελέτης. Βάση της μελέτης. Αλλά όντως πληρώνει περισσότερα χρήματα γιατί έχουμε μεγαλύτερες αποστάσεις. Αυτό που πρέπει να... Και δεν πρέπει να κάνει κανένας Δήμος με την τώρα. Παρόλοι στις αποστήσεις, το έχεις προτείνει. Είναι το και στο τιμολόγιο. Πρέπει να γίνει να κάνουμε κάποιες ειδικές, να κάνουμε συμβάσεις για να παραλαμβάνουμε και οι δύο δίκτυα μην κερδόν κάτι που θα σκεφτούν και πιστεία. Το θέμα είναι ότι αγόρτερα ιδιαίτερα και ειδικά για τον αγωνόμαστε ότι κάποια στιγμή θα γυμίσει αυτός ο πιο χώρος. Ήδη είναι γεμάτος. Και δεν ξέρουμε ποιο, τι είναι προβλέπετε να κάνουμε. Τι προβλέπετε. Αυτή είναι η πρωτοϊκουργία. Τα πήρα, τα δυστυχώς, τα καθυστερούσαν. Τώρα τι θέλω, η
είναι τώρα κάνει 2 χρόνια που προσπαθώ. Θέλω, μπορεί τώρα θα βγει νέος νόμος. Θέλουν να κάνουν μια δεδαπάλα στο όλο το Βόρειο Αιγαίο. Να έρθει και η Χίο και η Σάμου και η Καριόλα. Ένας κόσμος. Και θέλουν Βόρειο Αιγαίο. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να γίνει μεταπαρένταση. Να γίνει κλειδί και μεταπαρένταση. Ξεκίνησαν πριν από χρόνια, προσπαθήσαν να ζητούσαν να συμφωνήσουν και να κάνουν και να κάνουν και να πάρουν και απόφαση. Εμείς αρνηθήκαμε. Δηλαδή θα πάρει θα πάρουν τα δημοτικά συμβούλια αποφάσεις και μετά δράμε συμβούλια. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τώρα συγκατάσταση ενίσχυση. Αλλά αυτό προσπαθούν να κάνουν. Είναι πολύ μεγάλο το κέρδος. Το ίδιο συμβαίνει με την ανακύκλωση. Την ανακύκλωση κεντρικά στην ουσία την έχει ένας. Ο άλλος εδώ είναι εκπρόσωπός του. Το ότι εμείς μαζεύουμε ανακύκλωση, το κάνουμε με δικά μας έξοδα που δεν πρέπει να το κάνουμε. Άλλο είναι η ανακύκλωση. Ναι, αλλά είναι το ίδιο. Η ανακύκλωση έχει κάνει νόμο για την ανακύκλωση. Σόλοι Ελλάδα. Δώσαν κάτι φορτηγά. Δώσαν κάτι κάτω σε εταιρεία ανακύκλωση. Θα δώσαν στους τύπους και οι Δήμοι να βάλουν την υποχρέωση. Θα έχουν πάρει σύμβαση. Είναι παλιές αυτές. Δεν ξαναλέγωσαν. Και τα έξοδα είναι δικά μας. Ενώ αυτά τα υλικά τα παίρνει, τα πάμε εκεί και που γίνει και πέρα τα εξεταλείς. Είναι χρόνια που βγάζω ότι μετά θα κάποια στιγμή θα χωρίσει, γιατί είναι ευρωεργία. Δεν γίνεται αυτό που λέγει. Και όταν μιλάμε για τα πράσινα σημεία να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε, παίρνουμε 15 προφάσεις ότι οι μελέτες δεν προβλεπόνται και θα χάσουμε τις μελέτες. Άκουρα τις, οι μελέτες σαν και να τα βάξει τα πράσινα σημεία, γιατί έγινε τόσο τσεκίσεις, είναι εδώ και πόνο τεκτικόνου. Στα λάβια πήγα ήδη αργότερα πήγα. Ήταν ο πρόεδρος, ήταν οι μελετητές, ήταν ένας ολοκόσμος. Εκεί που είπαν το πήξαν, τα γύρω ήμουν να σκουπίσει. Και δεν τίποτα, σε εδώ πέρα είσαι ίσα και τις πέτρα δεν θέλω να έχει τις μάχη, τώρα δεν μπορώ να κανένα. Δεν πέφτει τίποτα, είσαι ίσα με την κουκίνη της μεγάλα και δεν θα πηγαίνουν μπρος και πίσω. Όχι, λέω, δεν διαφωνώ. Σας το που γυρνεί που κακώς είναι το που δεν μπορούσε να το πάνε τίποτα, αλλά η δουλειά της θέλω να εκεί. Το τοπικό συμβούλιο που δεν θα πει και μην τίποτα δεν γίνει. Δεν ξέρω. Στο τόπο μου, ρε, μέσα δεν μου γίνει, θα πει εκεί σκουμίδια. Δεν ξέρω τι κάνει. Είναι σκουμίδια. Λοιπόν, πάντως είπα, πάνε δύο δίπλα που κάναν τσουρίνης εκεί, τσουρίνης, 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 απέναντι. Ναι, εκεί δεν πρέπει να το κάνει. Και στο σημείο της ο 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 σημείο της. Και η ίδια η απόσταση. Και υπάρχει μέρος του χωριού. Μέρος του χωριού είναι πολύ κοντύτερα από στο τάπο εκεί από το να πάω μια μεριά. Δηλαδή το θέμα δεν είναι ότι είναι στο χειρότερο μέρος του χωριού. Λέω ότι άλλο πράγμα ότι το Υπουργείο το ίδιο καθυστερεί σοβαρά σε πολύ πιο σοβαρά έργα οικονομίας όπως και κοιτά και δεν δίνει λύσεις. Και τώρα με το πράσινο σημείο που δεν ήταν και δεν είχε ταχθεί το έργο, το ήταν μεταγμένο και το ξαναεντάξαμε και κάνουμε γέφυρα και όλα αυτά που λέγονται για να δημιουργήσουν μια κατάσταση, δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε. Ήταν μεταμένα τα πράσινα σημεία. Δεν είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα στέμα. Δεν προλάβανε. Δεν προλάβανε, άρα τι είχαν. Και ήρθαν μετά εδώ. Δεν ήταν. Ήταν συμμονάχα αυτά, δεν είχαν ένα σωρό. Ό,τι ουθήκα, ό,τι πνευμοστάσεις ήταν δεν τα πράσινα. Και γίνει τη γέφυρα και πάει στο κοινόλιο το πρόγραμμα. Άλλο τα πράσινα σημεία. Το λεπτό σημείο εδώ είναι... Εγώ τα έχω πει και στα υπουργεία και αυτά. Δεν πρέπει. Τώρα κουβαλάει η λίμνη σκουπίδια εδώ.
θα στηρίζω όπως εγώ. Και πώς αυτοί θα βγουν τα ζή, οι επιχειρηματίες, θα κερδίσει. Πρέπει να στηρίζει Κουκουσαϊδό για να κερδίσει. Ναι, αλλά αν δεν στηρίζει Κουκουσαϊδό. Άκου, δεν είναι σαν καλές. Ας μην το γυρίσεις τώρα εκεί, ας. Τι μην το γυρίσεις. Όλα, όχι το πρώτο, αλλά πολύ πολύ πως έτσι. Η Κρήτη, η Κρήτη είναι τα Χανιά. Τα Χανιά είναι η πρώτη. Τα έχει μείνει οργανωμένη, τα έχει κάνει όλα. Επίσης η Κοζάνη. Όλα σιγότερα πληθυντές. Εγώ έχω την γνώμη ότι πρέπει να κάτσουν και οι όλοι οι πληροδικάτε. Υπάρχουν κι άλλοι που έρχονται εδώ και κάνουν διαφορετικές προτάσεις. Υπάρχουν κι άλλοι μέθοδοι. Έτσι λένε το άνθρωπο. Να τα εξετάσουμε, μην είναι γνώμη. Ναι, ναι, γνώμη, μην είναι ότι πρέπει τα αυτά μας τα σκουπίδια να τα γυρίζουμε εδώ. Συνήμερο κλείνουν. Δεν είναι τυχαίο θέμα αυτό που είπες πριν, ότι θέλει να κάνει μια ομαδοποίηση στο Βόρειο Αιγαίο και κατόπιν αυτήν την ομαδοποίηση να του πάνε μέσα στους δύο όπως είπες, γιατί υπάρχει μόνο Βόρειο Αιγαίο και Θράκη. Θράκη και παντότα. Άρα λοιπόν υπάρχει τυχαίο για να το κάνει κάτι και προσπαθώ να κερδίσει. Τι δεν λέμε τώρα, κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο, δεν έχει υπεύθυνση για αυτήν. Για όνομα του Θεού, δεν σε χαρακτηρίζει υπεύθυνση. Εμείς προσπαθήσαμε και δύο σας πούμε το προηγούμενο συμβούλιο που είπα τώρα, τώρα είναι κάπως δεν με ρωτούν, δεν με τέτοιο. Με ρωτούν αν τα φάσεις, δεν συμμετέχω, ας πούμε. Είσαι πάνω πολύ σημαίνει. Λοιπόν, στο άλλο που είχα να... Αντέβρασε, έντρε και δεν τσάχνω να πέρα. Σε κομπάνω, σαν να πούμε το σκήτη. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Το εργοστάσιο θα γίνει πάνω στο κοιτά, το οποίο θα είναι για ανακύκλωση, θα είναι και το. Δεν ξέρω αν θα είναι η αντίστροφη όμως. Θα γίνει και νέο κύτταρο. Η μελέτη πρέπει να γίνει νέο κύτταρο. Ούτε αυτό ξέρω αν θα είναι. Είμαι στη σίγουρο ότι αν θα είναι. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν το έχουμε κάνει. Αλλά και εμείς θα κάνουμε. Η μελέτη τα προβλέπει αυτά. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει. Έχει χωρί και για δεύτερο κατέφυγε. 300 στρέμματα. Δημητράκη. Ήταν καλό αυτό που έγινε. Οι περισσότεροι δημοτικοί συμβουλικοί εγώ δεν νομίζω ότι είχα ξέρει τι γίνει. Ήξερες... Εγώ και 4 χρόνια τους προσωπικούς. Δεν ήξερα τι πώς λειτουργεί και τι κάνει. Λοιπόν, πάντως υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να το δούμε τι θα γίνει. Είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό. Σοβαρό. Και για μας. Και άμα φτάξει ο κόμπος στο τέλειο, δεν θα λύνει. Και για την λύπη. Άμα φτάξει ο κόμπος στο τέλειο, δεν θα λύνει, θα είναι άλλη. Λοιπόν, προχωράμε σε δεύτερο θέμα. Το οποίο είναι για την πυρακοθήκη αναγνωστή. Μουσικάς Γιώργος είναι ο Ερατών. Τώρα είναι μουσικάς Γιώργος. Ωραία, έχουμε τα θέματα και εγώ. Ας το πει, Γιάννης. Πρώτα απ' όλα το θέμα που δεν το προτείναμε για να δημιουργήσουμε μια αντιπαράθεση, για να δημιουργήσουμε θέμα. Το προτείναμε για να λυθεί, διότι εγώ τώρα είμαι πέμπτο χρόνο εδώ πέρα και δεν ήξερα ότι υπάρχει πρόβλημα. Από τη Δημαρχία Καλλινού, όταν το ενιαίο Δήμο Λέσβου, είχε παραδοθεί μια συλλογή για να δημιουργηθεί μια πινακοθήκη στην Αγία Παρασκευή, πινακοθήκη Χριστόφ Αναγνωστή. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια κουβέντα, Δήμαρχε, ποιος είναι στο αντιδήμαρχε, να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Και δεν είναι για θέμα αντιπαράθεσης.
Εγώ προχθές το κάναμε μια κουβέντα μαζί πριν μια εβδομάδα, δεν το ήξερα καθόλου. Προχθές επισκέφθηκα την Μερακοθήκη με έναν χωριανό μου, ο οποίος είναι καθηγητής σχολής καλών τεχνών και ήταν θετικότατος όσον αφορά τα έργα που υπάρχουν. Δηλαδή είναι πολύ ωραία η συλλογή, μπορεί να γίνει να είναι η έκθεση, να είναι ανοιχτή, να μπορούν σχολεία να την επισκέπτονται. Υπάρχει απέναντι και το μουσείο της Ελιάς και κάποια στιγμή να δούμε τι θα γίνει και με την, τα έργα και το σπίτι της Μαρίας Ταϊκολίτου, το οποίο ξέρουν στα δικαστήρια, αλλά πολύ καθυστερεί αυτή τη δύναμη, δεν πει τα έργα, θα βάσει, θα ανοίξει και παραμύθιση. Τίποτα. Αυτό δηλαδή ήρθε εδώ και η κυρία Ναγκωσή, να βοηθήσει το καθένα να λύσει το θέμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο για κάποια αντιπαράθεση, λόγο που είναι το πρόβλημα που υπάρχει να το λύσει. Κύριε Βέλη. Λοιπόν, φυσικά νομίζω ότι σα ρωτήσατε για την πρώτη φορά και σα απάντησα. Αυτό που πρέπει να γίνει καταρχήν είναι η ισορροπήση τη κατοχή και η αναγκαίνει αυτό που προβλέπει την έγκριση από τι υπηρεσίε του Υπουργείου Οικονομικών. Ώστε να γίνει αυτογραφή από το Δήμο, να γραφούν σε δικό μου δίκτυο και τέλο να γραφούν στον προπολογισμό του Δήμου. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει και μετά να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι αυτό που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο και η νέα τουλάχιστον το 2017 τελικά δεν είναι νόμιμο. Αν πρέπει να γίνει δηλαδή η δωρεά για να νομιμοποιηθεί, πρέπει να περάσει τι υπηρεσίε του Υπουργείου Οικονομικών. Ενημερώσαμε την κυρία Καπαγιανή, την κυρία Αναγνωστή και το Δημοτικό Συμβούλιο τη Αγία Παρασκευή πριν κάποιε εβδομάδε. Το συζητήσαμε αυτό. Εάν συμφωνεί και εκείνη, να προχωρήσουμε και μετά να προχωρήσουμε και σε μια μουσιολογική μελέτη, γιατί το Δήμο μα έχει συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να φωνάξουν την κυρία Μπούνια να μας κάνει μια μελέτη, να γίνει μια εξουσία της παρουσίας των εξωμάτων. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, αντί να προσθεθούν αυτές οι διαδικασίες. Δεν υπάρχει διάδοση. Κατά εμείς δεν νομίζω ότι από τη στιγμή που παραλάβαμε και είναι από το Δήμο Μητυλή, από το Δήμο 9, ο Δήμο λέει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται όλες αυτές οι διαδικασίες για να μπορέσουμε να τη... Για να γίνουν σωστά πρέπει να ακολουθηθούν αυτές τις διαδικασίες. Και εξάλλου σας εξήγησα την προηγούμενη φορά ότι ο προηγούμενος διευθυντής που ήταν ο κ. Μαστανιώτης δεν δεχόταν ο ίδιος να κάνει το έργο, γιατί δεν είχαν γίνει σωστά οι διαδικασίες. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Για να προχωρήσουμε πρέπει να γίνουν αυτές τις διαδικασίες. Δεν μπορούμε να γίνουν. Όλες οι διαδικασίες που έχουμε από το Δήμο Λέσβου, τον ενιαίο Δήμο Λέσβου, που είχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα στο Δήμο, έχουν γίνει όλες καλά και τώρα δεν μπορούμε με μια σαν διάδοχη κατάσταση να πούμε το βρήκαμε και να το συνεχίσουμε. Να ρωτήσουμε αν θέλουμε να γίνουν σωστές διαδικασίες ή να έχει ένα κλειδί και ένα γνωστή να ξέρει το κωδικό που το τέτοιο και να ανοίγει το. Όχι, δεν είναι. Εγώ δεν παίρνω τέτοιες διαδικασίες, ούτε τα γνωρίζω αυτά, είναι κλειδί και ένα γνωστή και το κωδικό και δεν είναι το Δήμο, αυτά. Νομίζω ότι είναι θέμα μπορούν να γίνουν. Νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητή κύριε Σικά ότι πρέπει να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Ενώ εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Καλώς. Περιμένουμε μια τετραετία ακόμα και άμα θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες. Τέσσερα χρόνια δηλαδή, γιατί δεν είναι καμιά διαδικασία. Τι να κάνουμε, μερικές φορές κολλησιεύουμε. Οκ, ευχαριστώ. Πάμε στο τρίτο θέμα, το οποίο αφορά την γεωργική σχολή Ερυσού. Με ρωτάω ο κύριος Πανταχός. Κύριε Συνάδελφε, καλησπέρα σας. Πρόκειται για το ιστορικό κτίριο της γεωργικής σχολής Ερυσού. Οι παλιοί συνάδελφοι ξέρουν για το θέμα, απλώς δύο λόγια επιγραμματικά για τους καινούργιους. Είναι ένα κτίριο που χτίστηκε το 1870 με τη συνδρομή των Ερυσιωτών της Κωνσταντινούπολης. Και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε σαν κτίριο σχολικό και μια εποχή και σαν γεωργική σχολή, εξού και το όνομα που παρέμεινε. Στις 9 Τετάρτου 2013, με απόφαση της τότε υπηρεσίας της
ας πούμε, πολεοδομίας Λέσβου και έχει κρεθεί ακατάλληλη για χρήση από το 2013 που περάσει τώρα 11 χρόνια. Έκτοτε γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια όχι μονάχα να αποκατασταθεί το κτίριο, αλλά και να διασωθεί, γιατί υπάρχει άμεσος κίνδυνος να καταρρεύσει η οροφή και ένα μέρος του φέροντος οργανισμού. Υπόψη ότι το 2000 το Υπουργείο Πολιτισμού έχει χαρακτηρίσει το νέο κτίριο διατηρητικό μνημείο. Συνάδελφοι, έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε. Έχει περάσει η Δημοτική Αρχή του κ. Βουνάτσου που μας έλεγε ότι ο κακοκράτης φταίει που δεν μπορεί να επισκευαστεί. Η Δημοτική Αρχή του κ. Μπαλινού που μας έλεγαν οι υπηρεσίες ότι η Ρεσός έχει πολιτιστικό κέντρο, είναι ο πρώην κινηματογράφος τώρα, δεν χρειάζεται άλλο. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ένα καινούριο πολιτιστικό κέντρο. Θέλουμε να φτιαχτεί το κτίριο, να διασωθεί το κτίριο. Κύριε Δήμαρχε, έχουν περάσει 5 χρόνια από την Δική Συγκροτική Αρχή. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι έχετε και τη θέληση, αλλά και τον χρόνο, επιτέλους να φτιαχτεί αυτό το ιστορικό κτίριο. Εξάλλου, εκκρεμείται η απάντησή σας στην επιστολή που σας απέστειλαν χωρίς της ΕΡΕΣΟΥ, αλλά και εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι και τοπικοί, και σε εσάς, αλλά και στην εφορία νεότερων μνημείων, γιατί εκεί ανήκει, αλλά και στην περιφέρεια του Αιγαίου, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε επιτέλους για να σώσουμε αυτό το κτίριο, που πιστεύω ότι είναι άμεση ανάγκη. Ναι, και συγγνώμη, υπήρχε και μια πρόταση της Λαϊκής Συσπήρωσης να γίνει και παράκοπος που παίζει του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, το Πολιτισμένο Δάσος. Νομίζω είναι μια σωστή κλίση αυτή, όπως έγινε με τόσο άλλα κτίρια. Και αυτό που θα ήθελα να σας πω για την λόγια είναι ότι αυτή η κατάσταση επήγει. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης. Ευχαριστώ. Κύριε Παναγιώτη, να σας απαντήσω εγώ. Όπως πολύ καλά ξέρετε ότι σαν Δημοτική Αρχή αυτό το έχουμε δει και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Κουτζούρης, είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει τη μελέτη αξίας 35.000 ευρώ. Εμείς πέρυσι τον Απρίλιο αποστείλαμε το σχέδιο και πήραμε και απόφαση εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή την προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια. Εκλογές κλπ. Υποσχέσεις συνεχίστηκαν. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι. Έχουμε έρθει σε επαφή με τον καινούριο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κερατζή, ο οποίος στα χέρια του δεν είχε τίποτα. Ξαναστείλαμε τα έγγραφα και θα το ψάξει το θέμα, αυτό τουλάχιστον που υποσχέθηκε προσωπικά. Το έχουμε δώσει ένα χρονικό περιθώριο ως τέλος του χρόνου στην περιφέρεια, γιατί όπως λέμε και εμείς εκτιμούμε ότι είναι ένα κτίριο που πρέπει να διασωθεί. Τις επόμενες μέρες έχουμε επικοινωνήσει και με τη νεότερο μνημείο, θα υπάρχει και επίσκεψη και με τους μηχανικούς του Δήμου να δούμε το κτίριο. Οπότε θα δούμε και το αίτημα που μας ήρθε, όπως είπατε, τοπικοί σύμβουλοι και φορείς, αρκετοί φορείς από την ΕΡΕΣΟ και την πρόταση του κυρίου Ζούρου, αν η περιφέρεια μας πει ότι δεν θα κάνει κάτι έτσι, έχουμε λίγη υπομονή από αυτό. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε σαν δημοτική αρχή, αν έχουμε την άρνηση από την περιφέρεια και σίγουρα θα ακούσουμε την τοπική κοινωνία που προκάλεσε στα αίτημα μας κάνει και για την κρίση. Αλλά εμάς πάνω απ' όλα, όπως είπατε, το κτίριο πρέπει να διασωθεί. Αυτό είναι ο συνασφαλισμός. Στην περιφέρεια έχετε δώσει χρονικό διάστημα μέχρι τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος του χρόνου. Να σας απαντήσω. Ναι, να δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η προγραμματική. Ο περιφερειάρχης και υποσχόταν στο λόγο του ΕΡΕΣΟΥ ότι θα αυτή που εγκρεμεί πριν 4 χρόνια. Αυτή που δεν υπογραφεί ακόμα. Μπορώ να σας την ξαναπροθέσω.
Στυλιανή ξέρω ότι είχε κάνει απευθείας ανάθεση ο κ. Μπουτζούρης σε ένα πολιτικό μηχανικό της Αθήνας. Είναι η 46 μετρία στις 20 Τετάρτου του 2023. Ναι, με το 35.000 ευρώ η μελέτη. Αλλά δεν προχώρησε καθόλου. Δεν έχει προχωρήσει. Κύριε Παντακιά, και εσείς τώρα συμφωνείτε να δοθεί στο προϋπονημένο δάσος τον κύριο Ζούλα, έτσι, αν θυμάμαι καλά υπογράφηκε εσείς εγώ σας και εσείς προσωπικά για την ιωνική σχολή. Ναι, στο έργο που σας ανέστηκε, όπως φέστηκε, επιφορείς. Υπογράφω και εγώ, και εγώ και η σύζυγος σαν τοπική σύμβουλος, αλλά και στο μετή σας πήρως εμείς το έχω προτείνει αυτό. Χαιρόμαστε γιατί νομίζω να είμαι σίγουρη ότι όλες τις προηγούμενες προτάσεις μας για να δοθούν στο Μουσείο Πολυφωνέμου Δάσους νομίζω ότι ήσασταν αρνητικοί, αν θυμάμαι καλά, στο Σύγκριο. Όχι, στο Σύγκριο. Αυτός η αντίδραση ήταν για το γεωργοπονείο της Άντισσας. Δεν είναι πόσο πολύ το Δημοσιογούλιο, κύριε Γιάννη, να αποφασίσει. Θα περιμένουμε 4 μήνες, ίσως και δούμε το θέμα καινούργιο. Και εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε να πιέσουμε αυτό ευχαρίστως. Ο κύριος Κυριακής ο Περιφερειάρχης στην αυτοπεριοχή υποσχέθηκε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Αναμένω. Ωραία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο οποίο αφορά την ετοιμότητα των υποδομών για την νέα σχολική χρονιά. Ερωτώ με τον κ. Κλουβιδιώτη στην Ιστοπλή. Καλησπέρα για μένα. Ακούμε. Ναι, ναι, λοιπόν, η ερώτηση έχει δύο σκέλη. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με την ετοιμότητα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς του Δήμου. Αν έχουν γίνει όλοι απαραίτητοι έλεγχοι των σχολικών κτηρίων και των εγκαταστάσεών τους. Όπως γνωρίζετε, πολλά από τα σχολικά κτίρια είναι παλιά. Αν είναι ασφαλή, δηλαδή, αν έχουν όλα τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζονται. Και επίσης και οι εγκαταστάσεις, για να μην έχουμε προβλήματα όπως είχαμε πέρσι με τη διαρροή πετρελαίου στο σχολείο της Άγρας, που αναγκάστηκε να κλείσει και μια εβδομάδα, ας πούμε, καλά. Δεύτερο κομμάτι από αυτό είναι οι σχολικές καθαρίστριες, οι οποίες μας είχατε δεσμευτεί ότι θα γίνουν πλήρους της απασχόλησης το Σεπτέμβριο, αν ισχύει αυτό. Και τρίτο θέμα, αν είναι εξοπλισμένα τα σχολεία με όλες τις προμήθειες αναλωσίμων και εξοπλισμού των σχολείων για να μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά από τις 11 Σεπτεμβρίου που θα ανοίξουν. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τη διαβίωση των εκπαιδευτικών του Δήμου μας. Έτσι και συγκεκριμένα το πιο ανεβάλλοντο από αυτούς που είναι οι αναπληρωτές και οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί. Να ξέρετε ότι ο πρώτος μισθός ενός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού είναι 776 ευρώ και συν το επίδομα παραμεθοπλίου εδώ πέρα φτάνει στα 810-815 ευρώ. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα σε νησιωτικούς δήμους όπως ο δικός μας με τον νόμο 4483 του 2017 να μπορούν να παρέχουν δωρεάν σύντηση και στέγαση ή χρηματικό επίδομα για κάλυψη αυτών των αναγκών. Υπάρχει τέτοια πρόβλεψη από τη Δημοτική Αρχή και αν μπορεί να αξιοποιηθεί και η περιουσία του Δήμου για τέτοιους σκόπους. Αυτά. Κύριε Σαλίτσα, απαντήσω. Ναι. Κύριε Κορμιώτη, όσον αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις, έχουν προγραμματιστεί και κάποιες παρεμβάσεις που προέκυψαν που δεν έχουν γίνει ακόμα, βέβαια είναι παρεμβάσεις που δεν θα διαταράξουν την λειτουργία των σχολείων, που είναι εξωτερικές παρεμβάσεις, οπότε τα σχολεία, τα κτηριακά τουλάχιστον, είναι έτοιμα. Όσον αφορά τους άγνους χώρους, δουλεύουν καθημερινά δύο συνεργεία στα σχολεία ανά δημοτική ενότητα, καθαρίζουν, κλαδεύουν, μαζεύουν, κόβουν τα χόρτα, σχεδόν τις μεγάλες ενότητες τις έχουμε καλύψει. Για το θέμα των καθαριστριών, όπως ξέρετε, οι ώρες που μας δίνει το Υπουργείο είναι πολύ συγκεκριμένες. Αναγκαστικά πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτές τις ώρες σε πρώτη φάση,
Δηλαδή είναι 10 καθαρίστριες με πλήρη απασχόληση, 2 με 5,5 ώρες και οι υπόλοιπες είναι μερική απασχόληση 3 ώρες. Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο, υπάρχει διάθεση από το Δήμο να προχωρήσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες με πλήρη απασχόληση. Για το άλλο το θέμα, το δεύτερο κομμάτι που ρωτάτε για τη σύντηση, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί. Δηλαδή, σε κάθε χωριό που πηγαίνει ένας αναπληρωτής, ένας δάσκαλος καινούριος, πώς μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες σύντησης αυτού του ανθρώπου. Αλλά με το σκεπτικό αυτό, θα πρέπει να καλύψουμε και τις ανάγκες των πυροσβεστών που έρχονται για έκτακτες ανάγκες να αντιμετωπίσουν, των αστυνομικών, των λιμενικών, των στρατιωτικών, όλων των νεοδιόριστων υπαλλήλων, θα πρέπει να τις καλύψουμε με αυτό το σκεπτικό. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή, πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Θα σας πω. Λοιπόν, αυτό έχει προβλεφθεί βάσει νόμου, οπότε χρειάζεται μια συνεργασία και από τη μεριά του Δήμου και από τη μεριά του κράτους, έτσι, για να μπορέσει να υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Γιατί αν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα, σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε εκπαιδευτικούς στο Δήμο μας, να το ξέρετε. Δεν θα μπορεί άλλος με 800 ευρώ να πάει ούτε στην Ελεσό, ούτε στο Πόλυπο, ούτε στην Πέτρα για να μείνει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Για να μπορέσει. Έχει γίνει αντιδημοφιλές το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Και δεν μπορεί με αυτά τα λεφτά να ζήσει ένας άνθρωπος, πόσο μάλλον να μετακομίζει από το άγρο της Ελλάδος και να έρθει εδώ πέρα. Αν υπάρχει διάθεση, νομίζω ότι μπορούν να λυθούν αυτά τα πράγματα και ο τρόπος θα βρεθεί και για σύντηση και για τη στέγαση. Από πλευράς της περιουσίας του Δήμου υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Γιατί βλέπουμε κάποια περιουσία του Δήμου αξιοποιείται με έναν τρόπο. Από αυτόν τον τρόπο μπορεί να αξιοποιηθεί. Δεν έχω καταλάβει, δηλαδή, τι εννοείται από πλευράς περιουσίας του Δήμου, δηλαδή πώς να... Σπίτια διαθέσιμα από το Δήμο δεν διαθέτει σπίτια, καταλήμματα για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ούτε εστιατόρια μπορεί να διαθέσει ο Δήμος. Τώρα, το να έχει έναν αναπληρωτή στη Βατούσα, έναν αναπληρωτή στα Χίδηρα, έναν αναπληρωτή στην Άγρα, δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα με τη σύντηση να το καλύψει ο Δήμος. Μπορεί να δίνεται επίδομα. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Χρηματικό επίδομα. Γιατί κάτι σε αυτό δεν είναι ακόμα. Συγγνώμη κύριε Κουμπιδιώτη, και εσείς εκπαιδευτικός δεν είστε. Εκεί που δουλεύατε, σας καλύπταν κάτι τέτοιο. Υπάρχουν Δήμοι, έχω δουλέψει σε Δήμο που έδινε, ναι. Έδινε και επίδομα στέγασης και επίδομα σύντησης. Υπάρχει το και ο Δήμος Δωρίδος. Αν ξέρετε, στο νομό που κοκκίνος. Ψάχτε το και βρείτε. Εγώ θέλω να πάω. Κύριε Κλωμιδιώτη, με κάποιες συναντήσεις που είχαμε κάποια προγράμματα σε κάποια σχολεία, υπάρχουν κάποια χρόνια, όπως πήγε η Βατούσα. Ήδη έχει από τον πρόεδρο, έχει συζητηθεί να υπάρχουν και 6 κομμάτια, τα οποία ήδη παραχωρούνται και μπορεί να συνεχιστεί αυτό, όπως συζητήσαμε, και τις επόμενες χρονιές. Όπως και στο χωριό μου υπάρχει διάθεση, ακόμα και από ιδιώτες, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, έχουν προταθεί χαρά μας να μείνουν εκπαιδευτικοί στην Άγρα και να παρέχουν τα σπίτια μας δωρεάν. Λυπάμαι πάρα πολύ και πέρσι και πρόταση είχε γίνει αυτή η πρόταση και βλέπεις κανένας εκπαιδευτικός. Τα τελευταία χρόνια δεν μένει στην Άγρα και υπάρχει πρόταση και στην Περούτα να μείνει και ας πάει σε κάποια άλλα χωριά να εργάζει. Να συνεχίζει οπουδήποτε. Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Αυτό έχει αρχίσει. Εγώ τώρα πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα και πράγματι είναι θετικό το να διατίθενται κάποια σπίτια σε κάποια. Και δεν ξέρω αν το ξέρουν οι συνάδελφοι τη πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να. Κάτι τουλάχιστον και ο Τάκη πρέπει να του ενημερώσει. Ναι, δεν το ξέρω, πρόεδρε, δεν το γνωρίζω να το ξέρω.
Κοιτάξτε να δείτε. Από ό,τι ξέρω, συγγνώμη, μπορούν να φυλατρώνται στη μέση του στρατού. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό είναι, είναι δύσκολο διότι ο άλλος που ζει στην Άντισα, ξέρω εγώ, δεν μπορεί εύκολα να πάει στην Μυτιλίνη να πάει. Και βέβαια πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στους εκπαιδευτικούς. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα λειτουργήμα που βοηθάει το μέλλον του τόπου. Δεν είναι απλό το θέμα των εκπαιδευτικών. Και οι άνθρωποι αυτοί παλεύουν και μοχθούν κάθε μέρα μέσα στα σχολιά για να ανεβεί η παιδεία, να μορφωθεί ο λαός, εκτός κι αν κάποιοι στο πίσω μέρος του μυαλού δεν θέλουν μορφωμένο λαό. Γιατί έτσι τους βολεύει. Γιατί κι αυτό έχω την άποψη. Θεωρώ ότι... Μακάρι να κάνω λάθος. Γιατί δεν θέλουν ανθρώπους με κριτική σκέψη, δεν θέλουν ανθρώπους σκεπτόμενους και δεν θέλουν ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να βλέπουν τα πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι, αλλά να ασχολούνται όλη μέρα με ένα κινητό. Γι' αυτό και με τους μαθητές κάθε μέρα έχουμε τεράστια προβλήματα. Όλοι οι μαθητές έχουν ένα κινητό και άμα μιλείτε για το κινητό, βρίσκεις και στον παλάσιο. Θέλω να κάνω. Ναι, Βασίλη, λοιπόν, θέλω να κάνω μια πρόταση και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει σε όλη τη Λέσβο, ας πούμε. Επειδή ο στρατός έχει μειωθεί εδώ στη Λέσβο και έχουν γίνει και αρκετές στρατιωτικές κατοικίες σε διάφορα χωριά. Ας πούμε στην Πέτρα, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει ολόκληρο συγκρότημα. Μήπως θα μπορούσαν αυτά να έρθουν σε επαφή ο Δήμος ή οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών και η στρατιωτική διοίκηση στη Μυτιλίνη. Μήπως μπορούν να διατεθούν αυτά τα κτίρια, γιατί μπορεί ο άλλος να μένει στην Πέτρα και να πάει και στο Μόλυβο σαν δάσκαλος και στη Στύψη και στο Σκουτάλι και οπουδήποτε χρειάζεται. Και νομίζω ότι και όπου αλλού υπάρχουν τέτοια κτίρια τα οποία δεν είναι διαθέσιμα. Δεν χρησιμοποιούνται δηλαδή από το... Νομίζω ότι χρησιμοποιούνται, δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι καλοκούδι. Στην Πέτρα πρέπει να γεμάζω και. Στην Πέτρα πρέπει να γεμάζω πάντα. Και στο περιστό, καλό βράδυ.